Μαζί μας, καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε? Γεια σας Δημήτρη. Γεια σας, γεια σας. Πώς είμαστε? Θα έρθετε. Κυριακή βράδυ θα έρθετε. Σας περιμένουμε εδώ. Εγώ δεν έρχομαι φίλε. Θα κάτσω εδώ στο γραφείο, έχει μάτς πολλά. Θα τα δω, τι να κάνω στο Σαλονίκη τώρα, πάω. Να κάτσεις μια εβδομάδα, να κάτσεις μια εβδομάδα. Πολύ δυνατός ο Άρης, πολύ δυνατός. Σας περιμένει. Για γράφτο αυτό τώρα. Ο Τζομπατζόγλου πολύ δυνατός ο Άρης. Για γράφτο. Τίτλο βάλτο. Καπάτος ακούς, βάλε. Τζομπατζόγλου πολύ δυνατός ο Άρης. Βέβαια, όλους τέτοιους τίτλους βάζει. Όχι, πιο ιστορική ομάδα. Ακούω τον Πινελί και εγώ μετά. Τζομπατζόγλου, πιο ιστορική ομάδα ο Άρης θα τον πάω. Δεν το είπα αυτό ποτέ όμως. Αυτό βάλει, αυτό βάλει, δεν πειράζει. Το σήμερα μας ενδιαφέρει. Βλέπω να κατεβαίνει αυτός κάτω μετά. Καταλαβες. Εξαιρετικός ο Άρης στα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ που έρχονται. Ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό μας ενδιαφέρει. Σωστό. Σωστό. Μέχρι να δούμε τον Άρη όμως θα κάνει. Το Σάββατο παίζει ο ΠΑΟΚ, οριστικοποιήθηκε η αλλαγή της έδρας με τον Πανσεραϊκό, ο οποίος στο δεύτερο γύρο δεν θα ξοδέψει ευρώ για βενζίνη. Αυτό και αυτό. Καλά, είμαστε σίγουροι όμως. Καλά, να πάνε στο γήπεδο. Να δούμε, είμαστε σίγουροι ότι θα έχουν στο δεύτερο γύρο θα μπορεί να τα παίξει τα παιχνίδια. Έλατε. Όχι, δεν θα είναι το γήπεδο όλο ανοιχτό. Μόνο τα πέταλα. Και θα παραμείνουν κλειστές. Εντάξει τώρα, μεγάλη ιστορία. Παρ' όλα αυτά ξαναλέμε ότι τα καταφέρνουν και ίσως να συσπηρώνεται κιόλας, βρίσκει τρόπο ο Γκαρσία και πολύ δυνατούς να ανταποκρίνονται σε αυτή τη δοκιμασία των εκτός έδρας αγώνων. Ο ΠΑΟΚ το πήρε απόφαση ότι θα χάσει μια μέρα από αυτή την εβδομάδα, θα την κερδίσει από την επόμενη που θα ετοιμάζεται για την Άιντραχτ, και το θα χάσει έχει να κάνει με το ότι θα είναι λιγότερες ημέρες παρουσίας κάποιων διεθνών, του Σαμάτα κυρίως, του Κεντζιόρα σε δεύτερο πλάνο. Οι Έλληνες θα γυρίσουν αύριο και ο Τσιγκάρας που είναι από χθες στην Εθνική Ανδρών, με τον Ζίφκοβιτς και τον Δεσπότοφ που θα έρθουν από σήμερα. Υγιείς να είναι όλοι, αυτό είναι που μετράει για να μπει ο ΠΑΟΚ στη σειρά των 8 αγώνων που έχει στο επόμενο 20ήμερο. Αγώνες που ξεχωρίζει φυσικά το μάτς με την Άιντραχτ, αγώνες που του δίνουν ευκαιρία να πάρει βαθμούς. Τα 5 μάτς προαθλήματος είναι αρκετά βατά, είναι η αλήθεια. Το πιο δύσκολο είναι στην Τρίπολη στις 10 Δεκεμβρίου. Κρατάλα σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο σε όλα αυτά τα μάτς, σε περίοδο που έτσι και αλλιώς ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου ανεβαίνει και έχει αρκετές λύσεις να ανταποκριθεί στα συνεχόμενα παιχνίδια. Γι' αυτό δουλεύουν τώρα και σε αυτή την κατάσταση και σε τακτική που δούλεψε αρκετά χθες ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο ΜΕΙΤΕ πήρε μια μέρα παραπάνω άδεια, θα γυρίσει σήμερα. Ο Μπάμπα θα περιμένουμε το τέλος της εβδομάδας να φανεί κυρίως αν μπορεί να μπει και πόσες πιθανότητες θα έχει εν ώψη του αγώνα στη Φραγκφούρτη. Ο Μπάμπα σίγουρα δεν θα παίξει πρώτα στο Μασεραϊκό. Το ζήτημα είναι να αυξάνονται οι πιθανότητες ή μειώνονται όσο περνάνε οι μέρες. Στο τέλος της εβδομάδας θα φανεί στο τέλος. Okay. Ο σκοπός είναι αυτός. Να παίξει με τους Γερμανούς. Τώρα πραγματικά ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς παίκτες ενεργούς κτλ. Ο Κοτάρχ είναι αντικατάστατος. Ο Μπάμπα είναι αντικατάστατος. Ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και οι υπόλοιποι έχουν ο καθένας τον ρόλο τους. Αλλά το να λειτουργήσει, να παίξει ο ΠΑΟΚ, να σταθεί σε ένα τόσο μεγάλο μάτσο όπως είναι με τους Γερμανούς, πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ την ομάδα χωρίς τον Μπάμπα. Τέλος πάντων θα είναι πολύ δύσκολο αν τον χάσει έναν παίχτη που του δίνει ισορροπία, που του δίνει προσωπικότητα, που τον ψάχνουν όλοι, τον αριστερό μπακ με τα σίγουρα πόδια του, που πολλά πλεονεκτήματα που έχει αυτός ο ποδοσφαιριστής που ταλαιπωρείται με μυϊκό πρόβλημα στο τετρακέφαλο. Δεν έχει πολλά άλλα το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Είπαμε, ετοιμάζεται αγώνας συνθήκες έδρας με τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ 7.30 το βράδυ του Σαββάτου. Μεταγραφικά είναι αναζήτηση για δεξί μπακ χωρίς να έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένοι στόχοι και η ομάδα χωρίς να έχει αποφασίσει πού θα στραφεί. Και όλοι βεβαίως η παρακολούθηση διεθνών ποδοσφαιριστών. Έχει και η εθνική μας νέο σήμερα ένα μεγάλο μάτς με την Τουρκία στις 3 το μεσημέρι, εκεί που παίζουν πολλοί παίκτες του ΠΑΟΚ, μεταξύ των και ο Τζίμας αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα. Ωραία. Πάμε να μαζευτούμε όλοι σιγά σιγά, γιατί έχουμε πρωτάθλημα και όπως βλέπουμε παίζουμε με δυνατός αντιπάλους, δυνατός ο Άρης, δυνατός ο Πανσεραϊκός. Δημήτρη μου, καταλαβαίνεις, είναι τα μάτς. Βεβαίως. Έχει ενδιαφέρον τώρα. Έχει ενδιαφέρον, φίλε, στο Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ.
το ενδιαφέρον. Εντάξει, και το μάτς είναι. Αλλά τον Γκαρσία Λουτσέσκου. Ξερόβηκε, ξερόβηκε. Βάλτε αυτό, ξερόβηκα. Βάλτε λίγο. Δεν έχουν σχέσεις. Μπορεί να μην έχουν συναντηθεί και ποτέ. Είναι γνωστό. Είναι γνωστό, έχει ο Γκαρσία στο μυαλό του. Πιστεύω ότι εντάξει, δεν έχει καλή άποψη για το πώς, πώς να το πω, τι ρήμα να χρησιμοποιήσω. Έφυγε. Αντικαταστάθηκε, του πήρε τη θέση. Ο Σαββίδης αποφάσισε τέλος πάντων, γιατί ο Σαββίδης αποφάσισε ότι έπρεπε να επιστρέψει ο Λουτσέσκου αντί του επιτυχημένου εκείνη την περίοδο. Δεν το πόνεψε ποτέ ο Γκαρσία. Δεν είδε, η συνεργασία πρώτης δεύτερης ομάδας πώς ήταν. Κακή, κακή. Ναι. Κακή, ελλειπέστατη, προβληματική. Με μεσάζοντες, με ανθρώπους ενδιάμεσα στους δύο. Τι που πήγαινε πες του αυτό ή πήγαινε πες του αυτό. Ναι, ναι, ναι. Απ' τη μία ξέρω εγώ ο Κωνσταντίνης Παντελής και απ' την άλλη ο Σνάουτσερ. Τε τράβηξε ένα κακομίρι. Κάπως έτσι. Εργάτες όταν ήταν ποδοσφαιριστές, εργάτες και στην ΠΑΕ. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, η δουλειά έγινε με την έννοια ότι εντάξει, προωθεί ο ΠΑΟΚ, προωθεί οι παίχτες και η β' ομάδα κάνει τη δουλειά της ακόμα και φέτος. Είναι σε αυτή τη φάση με αρκετούς νεαρούς που παίζουν μικρότεροι σε αυτή και δοκιμάζονται. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Καλά, καλημέρα. Καλησπέρα. Είναι Δημήτρη. Εδώ Τζουρμπά. Δυνατός ο Άρης.